Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα σας υπνοτίσουμε. Βασισμένο στο παγκόσμιο bestseller του Lars Kepler, το σκανδιναβικό thriller με τίτλο «Υπνοτιστής» σηματοδοτεί την επιστροφή του υποψήφιου για 3 Oscar σκηνοθέτη Lasse Hallström και της επίσης υποψήφιας για Oscar πρωταγωνίστριας Lena Olin στη γενέτειρά τους. Μια σκοτεινή κρύα βραδιά του Δεκεμβρίου, ο διάσημος ψυχίατρος Eric Burke θα ξυπνήσει από ένα τηλεφώνημα από τον detective John Alina, ο οποίος θα ζητήσει τη βοήθειά του για ένα μικρό αγόρι που είναι αναίσθητο με βαρύ τραύμα. Ο Τζόνα θα πείσει τον Eric να επικοινωνήσει με το αγόρι μέσα από τον υπνοτισμό, έτσι ώστε να βρουν ποιος κρύβεται πίσω από την άγρια δολοφονία των γονιών και της μικρότερης αδερφής του αγοριού, καθώς και για να ανακαλύψουν πού βρίσκεται εξαφανισμένη η μεγαλύτερη αδερφή του. Έχουν περάσει όμως 10 χρόνια από τότε που ο Eric ορκίστηκε να μην ασκήσει ποτέ ξανά τη συγκεκριμένη πρακτική. Επώδυνες αναμνήσεις από εκείνη την περίοδο κάνουν σιγά σιγά αισθητή την παρουσία τους, συμβάλλοντας στην απόφασή του να μην βοηθήσει τον detective. Όταν ο Eric τελικά αποφασίζει να συνεργαστεί με την αστυνομία, απρόβλεπτα γεγονότα θα αρχίσουν να συμβαίνουν. Χωρίς καμία προειδοποίηση, αυτή η βίαιη και ανεξήγητη πορεία των γεγονότων θα αναστατώσει ακόμα και την προσωπική ζωή του Eric. Ο γιος του εξαφανίζεται και για να τον σώσει θα πρέπει πρώτα να βρεθεί αντιμέτωπος με το παρελθόν του. Οι συντελεστές είναι πολύ σημαντικοί. Ο σκηνοθέτης Lasse Hallström μόνο τυχαίος δεν είναι. Η φιλμογραφία του περιλαμβάνει διεθνείς επιτυχίες όπως ταινίες Something to Talk About, Σοκολά, An Unfinished Life, Casanova, Dear John. Επίσης ήταν 3 φορές υποψήφιος για Όσκαρ. Καλύτερη σκηνοθεσία για την ταινία Θέα στον ωκεανό το 2000 και καλύτερη σκηνοθεσία και καλύτερο σενάριο για την ταινία Σαν αδέσποτο σκυλί το 1988. Ο Τομπάι Ζηλιάκους, ο οποίος υποδείται τον detective στην ταινία, έχει πρωταγωνιστεί σε πολλά φινλανδικά σύριαλ καθώς επίσης και σε αρκετές ταινίες. Ο Μικάελ Πέρσμπραντ, ένας από τους πιο γνωστούς ηθοποιούς της Σουηδίας, υποδείται τον υπνοτιστή. Έχει πρωταγωνιστεί σε πολλές ταινίες όπως το Heaven's Heart, το Everlasting Moments, το βραβευμένο με Όσκαρ έργο του Suzanne Bier In a Better World και το Stockholm Mist. Η Lena Olin έγινε διεθνώς γνωστή ως Ειρίνα Ντερεύκο στη σειρά Αλάιας το 2002, η οποία της χάρισε την υποψηφιότητα στην κατηγορία Καλύτερη Μηνία Β' Γυναικείου Ρόλου στα βραβεία Emmy το 2003. Επίσης, ήταν υποψήφια για Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία Enemies A Love Story το 1990. Το best-seller Ο Υπνοτιστής έχει πουλήσει στη Σουηδία πάνω από 600.000 αντίτυπα, ενώ το ζευγάρι Αλεξάνδρ και Αλεξάνδρα Αντορίλ κρύβεται πίσω από το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Lars Kepler. Με τη συναρπαστική ιστορία του υπνοτιστή, κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφαία θέση της λίστας των δημοφιλέστερων μυθιστορημάτων. Η έμπνευση πηγάζει από την αγάπη των Αντορίλ για τα θρίλερ, οι οποίοι δηλώνουν πως για τουλάχιστον 20 χρόνια βλέπουν μία ταινία την ημέρα. Το πιο επικίνδυνο ταξίδι το κάνεις με τα μάτια κλειστά. Δείτε το τρέιλερ της ταινίας. Hela hans familj är mördad. Han är den enda som jag kan ge oss en ledtråd om vem som har gjort det. Jag måste få prata med honom. Jag kan inte kontakta honom. Du sa ju att det finns andra metoder. Vilka andra metoder? Hypnos. Du vet att jag inte får. Josef. Det är Erik. Jag kommer att räkna ner från 5. Du andas. 5. Vi måste göra något. Vi kan inte bara sitta här. Tänk om jag sover något. 4. Han kommer att hitta mig. Vem kommer att hitta dig? Vem är du rädd för? Så sjunker vi djupare och djupare. 3. Det finns en dotter i familjen. Jag vet inte var hon finns, men någon är ute efter henne. 2. 1. Vad händer sen?